Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό το βραβείο είναι η επιβεβαίωση των προσπάθειών μου. Ευχαριστώ και είμαι πολύ χαρούμενος που ο κόσμος αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια που κάνω. Καθημερινά προσπαθώ να αγωνίζομαι για την ομάδα και το αν θα παίζω ή όχι είναι η επιλογή του προπονητή. Όταν μου ζητείτε πάντως να παίζω, θα δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου για να βοηθάω την ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο πράγμα που μπορώ να σου πω σε αυτό το πράγμα που με είπες. Γιάννη, το ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια τελική ευθεία. Τώρα θα κρυφτούν τα πάντα και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα. Έχει περάσει από πολύ καλές φάσεις, με σερή λοιπόν, έχει περάσει από κακό διάστημα, έχει περάσει από πάνω κάτω. Τι πιστεύεις ότι είναι το σημαντικό από εκεί πέρα, τι πρέπει να κάνει, ποια είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει για να μπορέσετε να. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι η ομάδα να δείχνει ενότητα. Έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι στις δύσκολες στιγμές, όταν είμαστε ενωμένοι, μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Δουλεύουμε καθημερινά πάνω σε αυτό. Η ομάδα δείχνει πολύ καλά στοιχεία και άμα υπάρξει και η ανάλογη συγκέντρωση, δεν έχουμε κανένα φόβο. Είναι όλα στο χέρι μας δηλαδή, να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Σίγουρα, αλλά καλό είναι πριν κρίνουμε κάποιον να μαθαίνουμε πρώτα την αλήθεια. Αν ρωτάτε για το χθεσινό συμβάν, ήταν ένα απλό like σε μια φωτογραφία σε ένα πανηγύρι της εθνικής μας ομάδας, την οποία όλοι πιστεύω θα κάνανε. Αλλά από τη στιγμή που είδα το ανάλογο σχόλιο, προσωπικά εγώ, όταν έκανα το like στη φωτογραφία με το εθνόσημο και τους πανηγυρισμούς, αμέσως με το που είδα το σχόλιο, διαγράφηκε το like μου. Οπότε καλό θα ήταν πριν κρίνουμε κάποιον ή κάτι ή κάποια πράξη, καλό θα ήταν να ξέρουμε την αλήθεια και να μην λέμε άλλα αντί άλλων. Αυτό. Στόχοι της ομάδας μας πλέον είναι η κατάκτηση του κυπέλου, που επιτέλους αυτή η ομάδα πρέπει να πανηγυρίσει ένα τίτλο και να κάνει χαρούμενο όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ και όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Είμαστε εδώ εμείς οι ποδοσφαιριστές υπεύθυνοι γι' αυτό. Δουλεύουμε καθημερινά πολύ σκληρά. Αφήνουμε τα προβλήματά μας στην άκρη. Το θέμα είναι ότι βαδίζουμε σε πολύ καλά βήματα. Η ομάδα έχει δείξει από την αρχή της σεζόν ότι έχει προχωρήσει, έχει δείξει σημάδια βελτίωσης, μεγάλης βελτίωσης και αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκτός του κύπελλου έχουμε και τα play-off. Στόχος μας είναι επίσης και η πρώτη θέση στα play-off. Και από εκεί να μπούμε στο μεγαλύτερο μας στόχο και σε έναν όμιλο του Champions League τη νέα σεζόν. Μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνω και εγώ προσωπικά, δουλεύω καθημερινά να βοηθάω την ομάδα μου να πετύχει τους στόχους της και ευελπιστώ πετυχαίνοντας τους στόχους της ομάδας μου και κάνοντας χαρούμενο τον κόσμο, ότι το καλοκαίρι θα βρίσκομαι και εγώ στα πλάνα του προπονητή μου της εθνικής ομάδας του κύριου Σκίμπε, βοηθώντας έτσι την εθνική μας ομάδα να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι η πρόκριση στα προκριματικά του Μουντιάλ, στα τελικά του Μουντιάλ, να διορθώσω. Δεν μπορώ να πω ότι ενοχλήθηκα, στεναχωρήθηκα πιο πολύ. Πιστεύω πως το άξιζα. Αλλά η ζωή συνεχίζεται. Ευτυχώς τα παιδιά πήραν ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και όπως είπα και πριν, δίνω πάντα καθημερινά τον καλύτερο με αυτό. Δουλεύω πάρα πολύ σκληρά. Αλλά μέσα από το ΠΑΟΚ, πρώτα να βοηθήσω την ομάδα μου και μετά να έρθει και η προσωπική μου, ένας προσωπικός μου μεγάλος στόχος και όνειρο. Γιάννη, έχουμε δύο τρεις φορές έτσι κοντά στην περιοχή. Το γκολ το έχεις. Ένα γκολ της πάντης. Πιστεύεις ότι σου ταιριάζει αυτός ο ρόλος, δηλαδή αν επέλεγε ο προπονητής σε μια διαφορετική διάδοση, ένα διαφορετικό σύστημα,
ήσουν δεύτερος εκθετικός, ξέρεις ότι μπορούσαμε να περισσότερα πράγματα. Προσωπικά μου αρέσει να αγωνίζομαι. Το που θα αγωνίζομαι είναι θέμα του προπονητή. Αυτή την ερώτηση καλύτερα θα ήταν να την κάνω στον προπονητή. Εγώ πάντα ακούω πιστά τις εντολές του προπονητή μου και δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να με βάλει να αγωνιστώ και τερματοφύλακας.